Ενώ ο εμβολιασμός των πολιτών σε όλο τον κόσμο συνεχίζεται, το διαδίκτυο κατακλείζεται από θεωρίες συνωμοσίας και προσπάθειες δυσφήμισης του εμβολίου κατά της COVID-19. Κάποιες ομάδες προσπαθούν να πείσουν τους μουσουλμάνους πως ο εμβολιασμός είναι έργο των εχθρών του Ισλάμ. Υπάρχει μια προσπάθεια εκφοβισμού και παραπληροφόρησης της μουσουλμανικής κοινότητας σε όλο τον κόσμο. Διακινείται πως το εμβόλιο περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Δυστυχώς κάποιοι πείθονται ακόμη και με ψέματα. Η Ινδονησία είναι μία από τις χώρες όπου η παραπληροφόρηση βρίσκει έφορο έδαφος. Σύμφωνα με έρευνες, το 35% των πολιτών δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο. Γι' αυτό και ο πρόεδρος της χώρας, Τζόκο Ουιντόντο, επέλεξε να κάνει το εμβόλιο μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Αμέσως μετά, ο Ουιντόντο δήλωσε ότι το εμβόλιο προσφέρει ανοσία σε όλους τους ανθρώπους, ενώ δεν στρέφεται εναντίον καμίας θρησκείας. Στο ίδιο μήκος κύματος και πολλοί μελετητές του Ισλάμ. Η πίστη στην ιατρική επιστήμη είναι μία από τις βασικές διδασκαλίες του Ισλάμ. Η θρησκεία μας αγκαλιάζει την λογική, την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη του πνεύματος. Την ίδια ώρα, σε πολλούς οίκους ευγυρίας στο Λονδίνο, διοργανώνονται πάρτι για τους ηλικιωμένους που έκαναν το εμβόλιο. Οι τρόφιμοι ελπίζουν πως σύντομα θα μπορέσουν να αγκαλιάσουν τους δικούς τους ανθρώπους.